Ψάχνει να αφήσει παίκτη και τον βρίσκει στον Λαβ. Στα 3 δευτερόλεπτα, Λαβ με τον Μπέρι μπροστά του. Λαβ πετάει την μπάλα μέσα! Και το μετράει ο Καρακατσούνης! Το καλύτερο παιχνίδι της σεζόν! Δεν έχουμε ξαναδεί, κοιτάξτε, ο Λαβ παρακαλείται από 2 και τώρα από 3 πετάει την μπάλα και στο 0 την μπάλα μένει μέσα! Στο 0 η μπάλα μένει μέσα και κοιτάξτε και το χρονόμετρο! Ο Λαβ αυτός ο μεγάλος σκόρε! Η μπάλα στο 0 μέσα! Το 54-53 στο μάτι της σεζόν, κοιτάξτε στο 0! Καλαμανάκης και Ρέαφορ. Έξω στο Λαμπ, σε 0 χρόνο σουτάρει μέσα. Κυνηγάει παντού ο Λαμπ. Βρίσκει χώρο. Στη γωνία είναι ο Λαμπ. Σουτάρει για 3 και είναι μέσα. Ευρωλίγκας, μην το ξαναπώ. Αυτό στην Κωνσταντινούπολη. Έπαιξε στο NBA σε 3 διαφορετικές ομάδες 4 φορές. 2 φορές στο Χιούστον. Εδώ ο Λαμπ γυρίζει, σουτάρει ένα καταπληκτικό τζαμπσούτ. Και Ρέαφορ πάλι. Εδώ ο Φαναργός φαίνεται ότι κάποια στιγμή κάνει. Ποιος έχει περάσει από Ρέθιμνο, έχει περάσει από Τρίκαλα και πέρασε και από Κόρυβο πες. Εδώ το σουτ μέσα. Μέσα από την Αριμπάκη 2,8 assist. Τα 30 περίπου τα παίζει. Πάλι λόγω από την γωνία. Είναι πολύ καλός παίκτης. Στύχησε πολύ στο Λαύρο η απουσία του. Διεθνής παίκτης με το ξέναμα αυτό. Στάρσι με χρήσης της εθνικής ομάδας. Ο Λαύρο από μακριά σουτάρει μέσα. Δεν είναι κακός σε αυτά τα σουτάκια από τα 6-7 μέτρα. Αυτό έκανε στο NBA, έτσι έπαιρνε το κομμή του. Και είχε κανονικά συμβόλαια με αυτές τις ομάδες. Λαβ. Ο ψηλός δεν προλαβαίνει και ο Λαβ τιμωρεί. 32. Βαζάει μπάλα. Λαβ. Μπροστά από τον ψηλό το Γουίθι. Ω, μεγάλο καλάθι. Από μακριά, παρότι είναι μαρκαρισμένος. Κακή επιλογή, είπαμε, ήταν ο Σκουλίδας αμαρκάριστος. Ο Σκουλίδας, λέω, ο Καμπερίς αμαρκάριστος. Τον είχαν εκτός επιθετικού rotation οι συμπαίκτες του. Στα πρωτή από το Λαβ. Είναι απίθανα γρήγορο στο παιχνίδι. Και παίζει εδώ και 4 λεπτά. Το μαρκάρι ο ψηλότος Καμπερίδης, πιέζει την μπάλα από τον Κότα, ρολάρι, Λαβ στα φωτεία, αδειάζει τον Καμπερίδη, πηγαίνει προς το καλάθι, τι ωραίος παίκτης. Το φάουλ και φάση με τον Λαβ, το οποίο πάλι κυνηγάει ο Φαναγκός, 3,5 για το δεκάλεπτο. Λαβ, θα την πάρω τον Πέρι, Λαβ εναντίον όλων, μεγάλο παίκτης, 19, 19. Ο 27χρονος λοιπόν Γιάνγκ είναι παρόν. Λαβ απέναντι στο Μιλόσεβιτς, ένα πολύ δύσκολο σουτ. Καλάθι και φάουλ. Βήμα πίσω σουτ, αστοχή ψηλά. Ο Λαβ κάνει πάρα πολλές δουλειές για τον Φοναγκό. Και τις πόντες πήρε και τον υπάλλον και εδώ κάνει τσοκτό. Αυτός ο τύπος είναι απίθανος. Εδώ είναι ο Λαβ. Δεν έχει δει πως έχει πάρει το σύστημά σας και θα υπομείς που ζέλω γιατί κλέβουν πρώτα ο Κυρίαφορ και μετά ο Αγμπελές σε 50-50. Λαβ, ίσως και Λαβ, φάου, ο Κυρίαφορ, μιλάει ο Λαβ, προσποίηση, από κοντά ο Φιτσπάρτης 50. Ανάμεσα στις δύο ομάδες που θέλουν και δύο με κάθε τρόπο να κερδίσουν αυτό το μάτι. Τι ζωή είναι στο Καμπερίδη. Λαβ. Στην πάσα δυνατή πλευρά. Σκυμμένος ο Σπυριδονίδης μέσα. 25-27. Ο Παπιόριος που κρατάει γερά το προβάδισμα πλήν μιας περίπτωσης. Κλέβει όπως ο Λαβ. Ψηλά. Hawkins! Κοιτάξτε εδώ το κλέψιμο από τον Λαβ. Ο Μπέρι δεν συνεργείται καλά. Λόμπα, ακόμα 27 όλα. Ο Αγμπελές και αυτή η φάση θα σε έχουν δώσει. Κάτι που ήταν τώρα επέλεξε για τους λόγους να πάει στο Παναγό και τον έχει ανεβάσει επίπεδο πραγματικά. Λαμπ, κλέβει ο Λαμπ. Λαμπ, η βουτιά στο παρκέ. Η μπάλα φτάνει στον Επελάπ. Η διαφορά στους 9, 42. Κλέβει ο Λαβ και καλπάζει για να πετύχει το καλάθι. Και Νίξον με Λαβ. Νίξον. Και ο Λαβ χάνει μπάλα στα 2 δευτερόλεπτα. Κλέβει ο Λαβ μαζί με τον Γιάνκοβιτς. Η μπάλα φτάνει στον Κυρίαφορ. Αγμπελέσε και... κοιτάει την μπάλα ο Μπέρι. Και ξεκίνεται σε μια γρήγορη επίθεση. Βρίσκει καταπληκτικά τον Όστιν, αλλά αυτή η φάση, κοιτάξτε τι έγινε. Μπέρι καταπληκτικά στον Όστιν και έρχεται από το πουθενά με τα κροδάχτυλα. Απίθανη φάση από τον Όστιν.
απίθανο. Δεν με ηλάβ. Ο Μεγαρόπουλος Ραδιών όλων. Τάπα από το ΛΑΠ τα ίσια. Εντάξει, το πίστεψε ο Μαστρογιανόπουλος, δεν του βγήκε.